απίστευτη αναλγησία ζητούν από ανάπηρο εκπαιδευτικό να υπηρετήσει σε σχολείο στην Πάτρα, στο οποίο ωστόσο δεν υπάρχει πρόσβαση για αμαία. Διορίστηκε φέτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ΠΕ19, δηλαδή πληροφορικής, και ο οποίος έχει αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Προσέξτε, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο διορισμός, που διορίστηκε το παλικάρι, ο συνάδελφος, ετέθη το ζήτημα του σε ποιο χώρο θα διδάξει. Γιατί οι δομές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το πρόγραμμα με βάση το οποίο διορίστηκε, είναι από το πρόγραμμα τα ΕΣΠΑ για ΕΑΕΠ σχολεία. Άρα λοιπόν, μια συγκεκριμένη κατηγορία σχολείων μας, τα ΕΑΕΠ σχολεία, δεν έχουν δομές για άτομα με εκπαιδευτικών αμαία. Ο αγανακτισμένος εκπαιδευτικός Χρήστος Σταματελάτος με επιστολή του κάνει έκκληση στους βουλευτές του Νομού Αχαΐας να παρέμβουν. Προσπαθούμε να αλλάξουμε την πίστοση, δηλαδή να φύγει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είτε με απόφαση υπουργού, είτε με απόφαση περιφερειακού διευθυντή, και να γίνει μεταφορά πίστωσης στη δευτεροβάθμια. Είναι ένα απίστευτα γραφειοκρατικό και δύσκολο ζήτημα. Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, από την πλευρά του, τονίζει πως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, αφού έχουν γίνει κινήσεις για να διδάξει ο καθηγητής σε άλλο σχολείο, στο οποίο θα υπάρχει πρόσβαση για αμαία. Είμαστε σε συνεχή και συχνή επαφή με το Υπουργείο, προκειμένου να το λύσουμε αυτό το ζήτημα θεσμικά. Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός αυτός θα εργαστεί. Θα τον κρατήσουμε στην εκπαίδευση, θα φέρουμε τα πάνω κάτω, είτε στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνοντας συνθήκες τέτοιες, είτε με τη μεταφορά του σε δομή που υπάρχει τέτοια δομή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.